Κοίτα, 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 έχω κάνει, έχω πάρει mood εγώ τώρα, είμαι έτοιμη, τι να κάνω. Λοιπόν, α, τι έγινε εδώ πέρα, τι όμορφα που είναι αυτά. Κοίτα, α, μου ετοιμάζεστε κι εσείς από πίσω από τις κάμερες. Γλυκιά καλησπέρα, ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια. Τι κάνετε, εμείς ετοιμαζόμαστε, είναι και το Αγίου Βαλεντίνου που έρχεται. Τι να κάνουμε, ετοιμαζόμαστε. Καρδούλες από εδώ, καρδούλες από εκεί. Είναι και το σημείο και όλες μας αρέσει πάρα πολύ το κόκκινο. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μιλάμε μόνο για το Αγίου Βαλεντίνου. Λοιπόν, στέλνουμε γλυκιά καλησπέρα όπου και αν είσαστε. Ελπίζω ότι έχετε μπει στο site μας, στο zoomomorpha.gr. Έχετε ενημερωθεί για όλα μας τα θέματα που τρέχουν. Φυσικά ακολουθείτε. Τι ακολουθείτε, μας ακολουθείτε και στο Instagram. Και τι άλλο κάνετε. Μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook και κάνετε like, πολλά like γιατί τρέχουν διαγωνισμοί. Και μας ακολουθείτε και στο YouTube. Και κερδίζετε πολλά πολλά δώρα γενικώς. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, ανασούλα γλυκιά, μαθαίνουμε για το zoomomorpha.gr και επανερχόμαστε. Το zoomomorpha.gr σας προτείνει κάθε στιγμή με ένα κλικ. Διασκεδάζουμε, δοκιμάζουμε, κερδίζουμε, κουβεντιάζουμε, τριγυρίζουμε. zoomomorpha.gr. Όλα τα σπίτια έχουν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Έχουν υγρασία. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε τρόπους για να το αντιμετωπίσουμε. Και ο τρόπος είναι ένας. Γενέμ. Οι αφυγραντήρες είναι ηλεκτρικές συσκευές που σκοπό έχουν την αφαίρεση της υγρασίας από το χώρο μας. Αυτό σαν συνέπεια έχει την οικονομικότερη θέρμανση του χώρου έως 30 με 40% καθώς είναι ευκολότερη πλέον η θέρμανσή του χωρίς την ύπαρξη υγρασίας. Επίσης, αποφεύγουμε πληθώρα αναπνευστικών προβλημάτων που δημιουργούνται από μούχλα και υγρασία και ειδικά για ηλικιωμένους, για παιδιά και διάφορες άλλες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Οι αφυγραντήρες της Trotec Γερμανίας είναι σύγχρονης τεχνολογίας, διαθέτουν χρονοδιακόπτη και ρυθμίσεις του επιθυμητού επίπεδου της υγρασίας στο χώρο μας. Ορισμένα μοντέλα από αυτά διαθέτουν και στέγνωμα ρούχων, όπου ειδικά τις υγρές νύχτες ή και μέρες βέβαια του χειμώνα, τα ρούχα είναι αδύνατο να στεγνώσουν στο μπαλκόνι μας. Σε αυτή την περίπτωση, ένα δωμάτιο με τον αφυγραντήρα γίνεται αποτελεσματικά η δουλειά μας και γρήγορα. Η κατανάλωση των αφυγραντήρων είναι ελάχιστη, καθώς αναλόγως το μοντέλο μπορεί να είναι από 350 μέχρι 450 Watt σε μία ώρα συνεχόμενης λειτουργίας, πρακτικά αυτό σημαίνει περίπου 10 cents του ευρώ. Μ' αρέσει το κόκκινο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τι να κάνω τώρα. Τώρα να πεις γιατί το είπα. Λοιπόν, εγώ πάω να συναντήσω έναν πολύ καλό μου φίλο, τον Αναστάση, ο οποίος Αναστάσης θα μου μάθει πώς μπορώ να αλλάξω τα μαλλιά μου από μαύρα σε άλλο χρώμα, χωρίς να χαλάσω τίποτα, χωρίς να φύγεται μία τρίχα. Γιατί εκείνος έχει τον τρόπο. Και φυσικά πάντα με υπογραφή. Όλοι με ρωτάτε πώς μπορεί να κάνετε color change μόνοι σας. Όχι, δεν θα κάνετε color change μόνοι σας, δεν πιστεύετε στους ειδικούς. Πρώτον, κοιτάμε την υφή του μαλλιού.
τι αντέχει, τι θέλουμε για αποτέλεσμα να έχουμε. Μετά περνάμε στη διαδικασία του ξανοίγματος. Ανάλογα με το φόντο ξανοίγματος που θέλουμε, διαλέγουμε και τα κατάλληλα υλικά. Διαλέγουμε το προϊόν που θέλουμε, βάζουμε μέσα σύστημα Boding, το οποίο προστατεύει την τρίχα, οπότε μπορούμε να κάνουμε ό,τι αλλαγή θέλουμε σε ό,τι τύπο μαλλιού έχουμε να κάνουμε. Μετά περνάμε στο λουτήρα, κάνουμε ξεύγαλμα, βάζουμε τη φάση 2 που είναι ενυδατικές μάσκες, να ενυδατώσουμε, να βοηθήσουμε τα μαλλιά, να μην χάσουμε την ελαστικότητά τους και τη ζωντάνια τους. Και περνάμε στο ανάλογο ρεφλέ και στην ανάλογη απόχρωση που θα θέλει να διαλέξει η πελάτησα, μαζί πάντα με τον ειδικό, για να αποκτήσει ένα στυλ το οποίο να της ταιριάζει και να μπορεί να τη στηρίξει. Σήμερα θα κάνουμε το color changing από ένα μαύρο σε ένα ανοιχτό καστανό. Ανακατεύουμε το μείγμα. Με το σύστημα Boding προστατεύει τους δεσμούς της τρίχας. Οπότε μπορούμε να κάνουμε όποια αλλαγή θέλουμε χωρίς να ταλαιπωρούμε την τρίχα. Ποτέ δεν λειτουργούμε επιθετικά στο μαλλί, όσο επιθετικό και να είναι το αποτέλεσμα που θέλουμε. Υπάρχει μία αλφα διαδικασία, πρέπει να σεβόμαστε το μαλλί που δουλεύουμε για να το έχουμε κιόλας, να είναι ένα υγιές μαλλί, όχι μόνο ένα αποτέλεσμα wow, αλλά να έχουμε και μία ποιότητα wow. Είναι μία πολύ ωραία διαδικασία. Είναι το πέρασμα, είναι ο χρόνος αναμονής. Συνήθως είναι ανάλογα με το μαλλί, τι έχει από κάτω, τι χρωστικά έχει από τις προηγούμενες βαφές, γιατί το μαύρο είναι ένα δύσκολο χρώμα. Έχει πολύ βαριά χρωστικά. Περίπου στις 2 ώρες, 2,5, θα τις θέλει σίγουρα. Η όλη διαδικασία, όχι το ντεκαπάζ. Λοιπόν, αυτό εδώ παίρνει το αποτέλεσμά μας από το ξάνοιγμα. Και εδώ είναι που την πατάνε πάρα πολύ όσοι τολμούν και κάνουν ένα color changing στο σπίτι. Γιατί? Από κάτω έχουμε διάφορες χρωματικές αλλαγές. Εδώ έχουμε κρατήσει το φυσικό. Εσείς χρησιμοποιείτε ένα χρώμα για να καλύψετε υποτίθεται τις μπάρες, ενώ στην ουσία τις κάνετε πιο έντονες. Οπότε πληρώνετε διπλά. Το λάθος έχει γίνει, δεν θα σας αρέσει και έρχεστε στο κομμωτήριο, ξανακάνετε πάλι την ίδια διαδικασία και ξεκινάμε τώρα τη διαδικασία της βαφής για να βγάλουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που θέλουμε. Και αυτό εδώ πέρα είναι το αποτέλεσμα που θέλουμε. Ένα καστανό σκούρο για βάση με ένα πιο μόκα στα έξω. Πάντα εμπιστευόμαστε στους ειδικούς. Και πάντα μπορούμε να έχετε τα μαλλιά των ονείρων σας. Με την εμπιστοσύνη σας και με την τεχνική μας θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλετε. Να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε. Ζούμεόμορφα.gr. Ταξί Ερμής, εξυπηρέτηση σιγουριάς και ασφάλειας. Κοντά σας, 24 ώρες το 24ωρο, εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις με συνέπεια. Εγκαταστήστε δωρεάν την εφαρμογή Ερμής Radio Taxi ή καλέστε να σας εξυπηρετήσουμε. Πουλικαράκος. Ηλεκτρικά έργα, μηχανήματα εξοικονόμησης ενέργειας, επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Πουλικαράκος. Πεπειραμένοι πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και την πλήρη εφαρμογή κάθε είδους ηλεκτρικού έργου. Πουλικαράκος. Διαθέτουμε πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό, φωτιστικά, μικροσυσκευές. Πουλικαράκος. Αναλαμβάνουμε και κατοίκον επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Πουλικαράκος. Ειρήνη 20, Νέο Φάληρο. Τηλέφωνο 210-4815-981. Πουλικαράκος. Οι πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Κουτσοφανάσης Furniture. Έπιπλα που δίνουν αισθητική στο χώρο σας. Με στυλ, χαρακτήρα, αλλά και παραδοσιακές γραμμές. Δημιουργίες που φτιάχνουν τη διάθεσή σας και διευκολύνουν την καθημερινότητά σας.
Έπιπλα για κάθε προσωπικό ή επαγγελματικό χώρο, εσωτερικής ή εξωτερικής χρήσεως. Σχέδια μοναδικής αισθητικής και για τον πιο απαιτητικό πελάτη. Ελάτε σε εμάς και θα βρείτε τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κουτσοθανάσης Furniture. Ο φίλος μας ο Νίκος έφερε τη γευστική Νέα Υόρκη στην Ελλάδα. Με πολύ ωραία μενού, με διαφορετικά πιάτα και πολύ μπέργκερ. Αυθεντικό νεοϋορκέζικο μπέργκερ. Υπήρχε λοιπόν ένα παλικάρι ο οποίος λάτρευε πάρα πολύ την Ελλάδα, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αμερική, αλλά τα πρώτα του βήματα και σχεδόν τις πιο ωραίες του στιγμές τις θυμάται στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν άφησε την Αμερική και ήρθε να ζήσει το όνειρό του εδώ, στα παλιά του λιμέρια. Ακολούθησε το δρόμο της δικής του καρδιάς. Σκέφτεσαι Αμερική, σκέφτεσαι κάτι συγκεκριμένο. Όταν θέλεις να πεις αγαπάω την Αμερική, την αγαπάς για συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ θα έλεγα ότι δεν την αγαπώ μόνο για το φαγητό, την αγαπώ για τους ανθρώπους. Έχω κοντά μου τον Νίκο το Μαρίνο, ο οποίος τελικά τι είναι. Είναι Έλληνας, είναι Αμερικάνος, είναι μία μίξη, είναι όλα αυτά που θέλει να μας πει και θέλει να μας δώσει. Νίκο, σε καλωσορίζω. Είσαι καλά. Τι είσαι τελικά, παιδί μου. Είμαι New Yorker. Είμαι ψάρι ενώ New Yorker. Α, είσαι τέτοιο στυλ. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Και πάτησα το πόδι μου στην καρδιά του Πειραιά και ήρθα σε ένα θεϊκό μαγαζί, στο οποίο μπορώ να απολαύσω όλο το αμερικάνικο πιάτο μπροστά μου και το αμερικάνικο όνειρο. Εσύ το ζεις το αμερικάνικο όνειρο. Εγώ όχι πιο πολύ αμερικάνικο, πιο πολύ New York όνειρο ζω. Και αυτό το μαγαζί είναι New York style, φαγητό από που ήμουν από μικρό παιδί, growing up in New York. Και τα έχουμε βγάλει εδώ τώρα, εδώ στην Πειραιά. Εδώ στον Πειραιά, γιατί συγκεκριμένα στον Πειραιά, Νίκο? Ένας νεοκέζος που μου ήρθε στον Πειραιά. Ναι, κοίτα, πάντα από το Ψαρά είμαι, ένα μικρό νησί εδώ στην Ελλάδα. Και καλοκαίρια που ήμουν μικρό, ήρθα εδώ στην Ελλάδα για κοπές και ήξερα τρεις μέρες, το αεροδρόμιο, Πειραιά και το Ψαρά. Τρία συγκεκριμένα μέρη. Ναι, από το αεροδρόμιο, κατευθείαν Πειραιά, που έμεινε aunts, uncles, cousins και μετά πήγαμε στο Ψαρά για κοπές. Κανένας δεν θα άφηνε τη Νέα Υόρκη για να έρθει στην Ελλάδα να ανοίξει μαγαζί. Πώς το έκανες εσύ αυτό, γιατί το σκέφτηκες αυτό? Κοίτα... Τι σου έκανε κλικ, πέρα από ότι έχουμε πολύ όμορφη χώρα? Ναι, αυτό είναι αλήθεια, το πιο ωραίο χώρα έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Αλλά ναι, έφυγα να ανοίξω μαγαζί, έφυγα για να αλλάξω τη ζωή μου και για να πάω πιο καλύτερα. Και που ήρθα εδώ, έπισα δουλειά σε ένα μεγάλο ξενοχείο σε Αθήνα και ήμουν executive sous chef για 3 χρόνια και μετά βρήκα την ευκαιρία, the chance του να ανοίξω το δικό μου μαγαζί με το δικό μου τρόπο και έλεγα perfect place να το κάνω εδώ σε πέρα. Υπήρχε πάντα αυτή η αγάπη όμως με το φαγητό. Έκανες και το επάγγελμα. Πάντα από μικρό παιδί ήθελα να γίνω chef. Από μικρός και είναι κάτι όνειρο που έχει γίνει, αλλά εγώ πιστεύω ακόμα έχουμε και άλλο μπροστά μας και θα πάμε πιο ψηλά. Αυτό που κάνει σημαντικό στο συγκεκριμένο μαγαζί που είμαστε το δικό σου, ναι. Ποιο είναι, ποιο φαγητό? Κοίτα, το φαγητό εδώ νομίζω είναι το burger, το New York style burger. Μπράβο! Το New York style pasta, το sushi, ναι. Όταν λες Αμερική και συγκεκριμένα Νέα Υόρκη, θα πας στο αγαπημένο μας μπέργκερ. Εννοείται. The New York Burger, ναι. Έχεις φάει ωραίο μπέργκερ στην Ελλάδα? Να σου πω τα αλήθεια, όχι. Αλλά με αυτόν τον τρόπο... Το τρώνε πάρα πολύ. Πολύ το τρώνε. Και εντάξει, είναι μόντα τώρα. Το μπέργκερ, το sushi. Και νομίζω το έχουμε πιάσει εδώ. Με το New York style. Και πιστεύω ότι κάνουμε ένα ωραίο μπέργκερ εδώ, 2-3 μπέργκερ έχουμε και πάρα πολύ ωραίο, άλλα προϊόντα, σούσι, ζυμαρικά και αυτά, αλλά το μπέργκερ είναι το αγαπημένο πιάτο New York style εδώ. Οι αντιδράσεις πώς είναι, πώς το βλέπουν το μαγαζί?
ένα νέο μαγαζί στην καρδιά του Πειραιά. Ξέρεις τι, το οποίο ξεχωρίζει. Ναι, ναι, αυτό είναι το λογική το μαγαζί. Αλλά ήθελα να φέρω κάτι καινούριο στον Πειραιά. Εγώ αγαπάω την Πειραιά από μικρό παιδί και εγώ ήθελα να το κάνω εδώ. Γιατί σαν λένε στη Νέα Υόρκη, if you can make it there, you can make it anywhere. Με το ίδιο τρόπο, if I can make it in Πειραιά, I can make it anywhere. So γι' αυτό είμαστε εδώ. Και το μεράκι σου το έχεις ρίξει όλο στην Νίκο. Ναι, ναι, 100% όλα. Ποιος μαγείρευε στην οικογένεια? Κοίτα, η μαμά. Η μαμά μαγείρευε, αλλά που ήμουν μικρός πήγα στο νησί, στο ψαρά. Ήμουν με τη γιαγιά, με το παππού, ψάρεμα. Δηλαδή το βλέπω να πάει και συνέχεια το μαγαζί, να μου το πας και ψαρά. Είναι στο πλάνο αυτό, αλλά ποτέ ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Αλλά ήταν από εκεί που μικρό έβλεπα τη γιαγιά, τη μαμά να μαγειρέψει και ήθελα να κάνω κάτι. Αγαπημένος φαγητό που έκανε η μαμά? Κοίτα, μακαρόνια τα αγαπημένα μου. Και δεν πάντα... υπάρχει στο μενού τα μακαρόνια. Εννοείται. Λασικό. Αλλά η μάνα μου και σπανικόπλα. Κάθε φορά που πάω τώρα Αμερική, η μάνα μου έχει σπανικόπλα έτοιμο για μένα, so είναι το αγαπημένο μου αυτά. Πολύ ωραία. Για πες μου. Πες. Νέα Υόρκη και μπέργκερ. Ναι. Και σούσι. Και okay. Ζευγαρικά. Ναι. Ποιο είναι το διαφορετικό που εμείς δεν κάνουμε εδώ καλά, που ο Έλληνας δεν ξέρει να κάνει καλά? Πώς φτιάχνετε το μπέργκερ? Νομίζω είναι το μπέργκερ είναι, έχω κάνει κάτι που... το ingredients, τα υλικά που βάζουμε υλικά μέσα, το προϊόντα, το θέμα... Είναι και αγάπη σου όμως, μεγάλη. Ναι, πρέπει, πάντα, αυτό είναι το number one ingredient, πιστεύω. Σε έβλεπα πώς μαγείρευες, έχεις τόση αγάπη για αυτό που κάνεις, σ' αρέσει. Όχι μόνο μου αρέσει, το αγαπάω. Και το αγαπάω από μικρό. Και νομίζω άμα έχεις αγάπη σε κάτι που κάνεις, δεν το σκέφτεσαι σαν δουλειά. Το σκέφτεσαι σαν όνειρο, σαν κάνεις κάτι ωραίο. Και εγώ πιστεύω, πάντα μου ρωτάνε, Νίκο, τι είναι το the best ingredient, το καλύτερο ingredient. Και εγώ λέω, άμα έχεις αγάπη αυτά που κάνεις μέσα, ό,τι φαγητό θα έχεις, θα βγει ωραία και σωστό. Στο μαγαζί ερχόμαστε να φάμε πολύ ωραίο νορκέζικο μπέργκερ. Ναι, αλλά ναι. Να φάμε και σούσι. Εννοείται. Το οποίο έχει αρχίσει ο Έλληνας και το έχει βάλει πολύ στη ζωή του. Ναι, και αυτό είναι κάτι άλλο που ήρθα εδώ 4 χρόνια πριν εδώ στην Ελλάδα και πήγα. Εγώ λατρεύω το σούσι. Σούσι, ωραίο στην Ελλάδα. Το καταφέρνουν. Κάποια μαγαζιά κοντά. Αλλά. Κάτι. Ναι, αλλά. Εδώ έχουμε το New York style sushi και όποιος το έχει φάει εδώ μου έχει πει τα καλύτερα λόγια και είναι κάτι που είναι ένα εικόνα του μαγαζί αλλά νομίζω το φαγητό με τον τρόπο που το κάνουμε εμείς με το little touch flavor of New York κάνει separate και είναι το ίδιο και αυτό θέλω, αυτό είμαστε εδώ, είμαστε unique, είμαστε unique και νομίζω έχουμε κάτι διαφορά. Είμαστε λίγο different από το άλλο μαγαζιά και με αυτό το mentality, με αυτό το τρόπο αρχίζουμε και φτιάχνουμε λίγο όνομα και είναι ωραίο. Τα νέα παιδιά που θέλουν και εκεί να κάνουν το όνειρό τους, τι θα έλεγε? Θα έλεγα, κοίτα αυτό είναι μεγάλο γιατί βλέπω εδώ στην Ελλάδα πολλά παιδιά που θέλουν να γίνουν my chefs. Είδες πόσες εκπομπές υπάρχουν. Ναι, αλλά το θέμα είναι να, όχι να γίνεις chef, να γίνεις μάγειρα πρώτα, να γίνεις σοβαρό μάγειρα πρώτα, γιατί να γίνεις chef παίζει πολλά χρόνια. Και εγώ τώρα είμαι 22-23 χρόνια chef. Από πότε το κάνεις, από μικρό παιδί? Ναι, και θέλω να σου πω experience είναι το number one να γίνεις chef. Και να ξέρεις, είναι το πιο είναι δύσκολο να γίνεις ένα chef. Αλλά άμα το θέλεις και γουστάρεις και έχεις έναν τρόπο που σκέφτεσαι ότι πρέπει να κάνω, θα το κάνω, να γίνω chef, θα πάει. Τρία υλικά που έχεις πάντα στα φαγητά σου, που θα τα χρησιμοποιήσεις πάντα. Αλάτι, πιπέρι και αγάπη. Α, πολύ ωραίο. Η αγάπη πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κοίτα, είναι κάτι που πρέπει να έχεις πάντα μέσα σου. Και passion και με αυτά τα δύο
ό,τι να κάνεις και ό,τι θα πας. Και δεν πρέπει να γίνει φαγητό, chef. Ό,τι θες να κάνεις, άμα έχεις αυτό μέσα σου, θα πάει καλά. Ακόμα και με τα δύσκολα όμως, εσύ έχεις πείσμα για να πας μπροστά. Θέλεις. Σ' αρέσει, δεν το βάζεις κάτω. Ναι, το μ' αρέσει πολύ. Πολύ μ' αρέσει. Ναι. Ωραία. Πάμε λοιπόν να μαγειρέψουμε, τι λες. Πάμε. Τέλεια. Σούπερ, καλή αρχή σε αυτό το γλυκό σου το όνειρο. Ευχαριστώ. Είδατε όμως ότι ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος θέλει να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, έφυγε από τη Νέα Υόρκη, ήρθε στην καρδιά του Πειραιά για να μας δώσει πολύ ωραίες γεύσεις. Μπράβο Νίκο, σε ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και εγώ. Μοναδικές δημιουργίες στο Νίκο. Τα φάρμακα είναι για την υγεία μας. Προσπαθούν να μας δώσουν όλα αυτά που λείπουν από τη ζωή μας. Υπάρχουν λοιπόν και τα γαλλικά φάρμακα, τα οποία κατασκευάζονται από συγκεκριμένους επιστήμονες. Έτσι κι εμείς μάθαμε όλη την ιστορία. Τι σημαίνει, πώς κατασκευάζονται και πού θα τα βρούμε. Υπάρχουν παθήσεις, και αυτό το βλέπουμε καθημερινά, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τα κλασικά φάρμακα τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά. Υπάρχει όμως η δυνατότητα ο φαρμακοποιός, αν πραγματικά το θέλει, να προβεί σε παρασκευή γαλλικών σκευασμάτων. Με τον όρο λοιπόν γαλλικό σκευάσμα, τι εννοούμε? Εννοούμε τα φάρμακα εκείνα τα οποία παρασκευάζονται διαχειρός φαρμακοποιού, όπως γινόταν κάποτε. Βέβαια, θα πρέπει να διαφοροποιηθούμε από το παρελθόν. Και η διαφοροποίησή μας θα πρέπει να είναι ότι θα πρέπει το φάρμακο το οποίο παρασκευάζουμε στο φαρμακείο μας να είναι ένα φάρμακο το οποίο παρασκευάζεται κάτω από κάποιες προδιαγραφές υψηλής ποιότητας. Ακριβώς. Οπότε, θα δώσω κάποια παραδείγματα. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που δεν μπορούν να λάβουν στέρεες φαρμακοτεχνικές μορφές, αλλά πρέπει να φτιάξουμε υγρές φαρμακοτεχνικές μορφές. Υπάρχουν επίσης φάρμακα στην αγορά τα οποία για κάποιον λόγο δεν αντιπροσωπεύονται από κάποια εταιρεία και θα πρέπει να τα παρασκευάσουμε από τη δραστική πρώτη ύλη. Υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να βελτιώσει ο φαρμακοποιός την γεύση σε κάποιο σκεύασμα. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές περιπτώσεις όπου χρειάζεται να μπούμε μέσα στο εργαστήριο και να παρασκευάσουμε φάρμακο για τον ασθενή. Η παρασκευή γαλλικών σκευασμάτων δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη εδώ στην Ελλάδα. Περισσότερο αυτό απαντά σε χώρες Δυτικής Ευρώπης, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Αγγλία. Ωστόσο και εμείς κάνουμε μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια, μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια, να παρασκευάσουμε υψηλής ποιότητας γαλλικό φάρμακο. Είναι δυνατόν σε ένα γαλλικό εργαστήριο να φτιαχτούν χάπια, κάψουλες, γέλες, πόσιμα νεωρήματα, κρέμες, αλυφές, γαλακτώματα, όπου κάθε φορά ακολουθούμε την συνταγή του γιατρού και συνέχεια παρασκευάζουμε αυτό που ο γιατρός επιθυμεί προκειμένου ο ασθενής να συνεχίσει τη θεραπεία του. Σκοπός του γαλλικού εργαστηρίου είναι να παρασκευάσει υψηλής ποιότητας γαλλικό φάρμακο. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε μηχανήματα άριστης ποιότητας. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε έναν τρόπο τις πρώτες ύλες μας να είναι πιστοποιημένες. Άρα μιλάμε λοιπόν ότι θα πρέπει να επιλέγουμε και προμηθευτές οι οποίοι πραγματικά να μπορούν να μας δώσουν αυτές τις εγγυήσεις. Και αυτό που χρειάζεται από εμάς είναι κόπος, υπομονή, το κατάλληλο εργατικό δυναμικό το οποίο θα πρέπει να κινείται προς τον άξονα αυτών της υψηλής ποιότητας παραγωγής. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να συμβεί, ωστόσο όμως χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, χρειάζεται φιλοτιμία και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε με τον ασθενή λίγο περισσότερο από ό,τι ασχολόμασταν μέχρι σήμερα. Κοίτα, κοίτα που κουνάει, κοίτα, κοίτα, κάτι έχει μέσα. Μα τι θα μπορούσε να έχει? Σοκολατάκι. Δεν θα φας κανένα σοκολατάκι. Εγώ θα τα φάω όλα. Γιατί, τι λέει εδώ? Γιατί η γεύση θέλει τέχνη και η πραγματική λέξη που αγαπάω και την έχω συνέχεια στο Μυρίσι Ελλάδα, έχει 6 γράμματα. Αρτίνα. Ο καφές μου, φραπέ, μόνο στην Αρτίνα. Όλη την ημέρα απολαμβάνουμε όλους τους καφέδες. Αρτίνα.
πάω να συναντήσω τη γλυκιά μου την Ερικέτη, γιατί γίνεται του Αγίου Βαλεντίνου. Να μην στολίσεις, να μην σκεφτείς τι λουλούδια θα πάρεις στο έτερό σου ήμιση. Να σου πάρει δηλαδή εκείνος. Έλα τώρα, μην μπερδευόμαστε. Όχι, θα τα πάρουμε εμείς, θα τα πάρει εκείνος. Ερικέτη μου γλυκιά, θέλω συνθέσεις, θέλω αγάπη πολύ, θέλω παντού καρδούλες και κόκκινο χρώμα. Καλωσορίζουμε στο κατάστημά μας, στο Ερικέτη Floral Creations. Βρισκόμαστε εδώ και 20 χρόνια και φροντίζουμε πάντα τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Βρισκόμαστε πάντα εδώ δίπλα σας για κάθε σημαντική περίσταση της ζωής σας, όπως είναι ονομαστικές γιορτές, τα γενέθλια, όταν θέλετε να δείξετε την αγάπη σας σε ένα σημαντικό πρόσωπο για εσάς, τη βάφτιση και το γάμο. Σήμερα έχουμε επιλέξει διάφορα είδη λουλουδιών για σας, όπως κόκκινες τουλίπες που μπορείτε να διακοσμήσετε το τραπέζι σας ή να τις χαρίσετε σε κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο, Oriental Lilium που το άρωμά τους είναι ιδιαίτερο, Στρελίτσιες, τα πουλιά του παραδείσου, Αλστρομέριες και Υπέρικουμ που μπορούν να συνδυαστούν σε μία όμορφη ανθοδέσμη, κόκκινα τριαντάφυλλα Εκουαδόρ, το νούμερο 1 σε ποιότητα. Και για το τέλος, υπέροχες ανθοκατασκευές για κάθε περίσταση. Πλησιάζει λοιπόν και η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, που έχουμε την ανάγκη να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας στον αγαπημένο μας ή στην αγαπημένη μας. Νούμερο 1 επιλογή μας είναι το τριαντάφυλλο Εκουαδόρ, το σύμβολο του έρωτα που δημιουργεί πάντα συγκίνηση. Σας περιμένουμε λοιπόν στο χώρο μας για να μετατρέψουμε μαζί κάθε σκέψη και κάθε συναίσθημά σας σε μία όμορφη δημιουργία. Μην περιμένετε τον Αγίου Βαλεντίνου για να πείτε χρόνια πολλά, μην περιμένετε τον Αγίου Βαλεντίνου για να κάνετε δώρα, μην περιμένετε τον Αγίου Βαλεντίνου. Κάντε δώρα συνέχεια, αλλά κάντε και τον Αγίου Βαλεντίνου. Φιλιά πολλά, μέχρι την επόμενη εκπομπή να είστε καλά, να αγαπάτε και full κόκκινο. Φιλιά πολλά!